Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουν, όπου σήμερα New York Fix και Gangsters έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Master League και το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Gangsters να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Πάμε να δούμε σιγά σιγά για τις δύο πεντάδες που ξεκινάνε το παιχνίδι. Αγρέβης, Αμπεσής, Χατζής, Σεΐζης και Κούρος από την πλευρά των Fix, ενώ για τους Gangsters έχουμε Βασίλη Λάιο, Μαρκόπουλο, Μακρύ, Καραμπόκη και Τσιάτσιο στην πρώτη πεντάδα. Ας το φορτίσω τώρα πίσω από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα το οποίο μου συλλέχθηκε. Το σκορ είναι στο 0-3 υπέρ των Gangsters. Οι New York Fix αναζητούν το πρώτο καλάθι, το οποίο θα έρθει για τη Ρος Χατζή. Θέλουν να φύγουν γρήγορα όμως την επίθεση οι Gangsters, δεν θα καταφέρουν να πετύχει κάτι ο Μαρκόπουλος. 2-3 το σκορ υπενθυμίζω με τον Χατζή να βρίσκει και το πρώτο καλάθι για τους σημερινούς γηπεδούχους. Να σούτ από το πλάι, χωρίς τύχη όμως τον Καραμποϊκή. Σεΐζης, πάσαρε, έφτασε η μπάλα στον Αγρέβη, ο οποίος από κοντά θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 4-3. Έχουμε και ένα γρήγορο φαουλ από τον Κούρο. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό των Fix. Ο Μαρκόπουλος τους κατεβάζει για τους Gangsters. Αφήνει έξω στον Τσιάτσιο. Βάλα στον Καραμποϊκή, ο οποίος εκτελεί για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι, το rebound θα καταλήξει. Έχει μπάλα ο Μακρύς. Ο Αγρέβης τον πίεσε, τον δυσκόλεψε και τελικά η μπάλα περνάει στα χέρια των Fix, οι οποίοι δίνουν συνέχεια τώρα με τον Σέιζη. Σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Χατζής δεν τα κατάφερε. Τον Τσιάτσιο μπροστά του. Μαρκόπουλος τώρα με την άλλη πλευρά. Ο Λάιος ήταν, με συγχωρείτε, ο οποίος τα έκανε όλα σωστά για το 4-5. Σεΐζης θα δεχτεί το φάουλ από τον Καραμποϊκή. Δεύτερο ματικό και για τους Gangsters τώρα. Ο Ιτς, ο οποίος έκατσε τον πάγκο, στην θέση του πέρασε ο Νιχώρας. Σεΐζης. Θα είπε στα μέσα, κατεβάζει το χέρι του κανονικά ο παίκτης των Gangsters. Στη συνέχεια όμως επέμεινε ο Σεΐζης και κέρδισε τελικά το φάουλ από τον Μακρύ, ο οποίος παρά την καλή άμυνα του αρχικά. Στην συνέχεια υπέπεσε στην παράβαση, τρίτο ομαδικό για τους Gangsters και πολλές τώρα για τον Σέιζη. Μέσα η πρώτη. Πέντε πέντε το σκορ. Τελεί την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή, αλλά ανθαστός για το 6-5. Μαρκόπουλος. Νιχώρας στέκεται, εκτελεί για δύο. Το rebound στα χέρια του Αγρέβη. Χατζής αναλάβανε να κατεβάσει τώρα. Θα τον πιέσει ο Τσιάτσιος. Χατζής συνεχίζει. Έχουμε φαουλ, το οποίο έχει κάνει ο παίκτης των Gangsters, ο Τσιάτσιος.
Και αυτό μάλιστα είναι και το τέταρτο ομαδικό των Gangsters, αφού φωνάζει και ο Βρύλης από τον Πάγκο ότι δεν υπάρχει άλλο ομαδικό φάουλ να δώσουν οι φίλοι η ομάδα του. 5-54 ακόμα για την Lakes Group 10 λεπτού. Το σκορ στο 6-5. Χατζής άφησε να γαρεύει. Κέλεσε εκείνος από μέσα απόσταση, κούρωσε και τρέπωσε και πήρε το rebound. Νέο 14-14 επίθεση για τους Figs. Χατζής. Έχουμε φάουλ από τον Λάιο. Και μόλις συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Gangsters. Έτσι έχουμε τώρα τον Χατζή στην γραμμή για το ζευγάρι βολών. Αστοχή εκείνη στην πρώτη, παραμένει το 6-5. Μέσα η δεύτερη για το 7-5. Γιάτσιος, το έδαφος, παλεύει με τον Σεΐζη, έχουμε double. Και καλοβελάκι δείχνει New York Fix, νικητής ο Σεΐζης από αυτή την μάχη με τον Τσιάτσιο, δεν τα χέρια και δυο τους. Γίνεται για μια προσπάθεια για να σκουπιστεί το παρκέ και στο σημείο που προσγειώθηκαν οι δύο παίχτες. Για να μην γυρίσει και κάποιος. Αγρεύεις πήρε από την επαναφορά. Κάψε χέρι με χέρι στον Σεΐζη. Σεΐζης. Στην πάσα η οποία επιχείρησε ο Πονταρας όμως την κατάλαβε ο Μακρύς. Ένα σούτ από το πλάι, άστοχος ο Τσιάτσιος. Αγρεύεις εκεί, μάζεψε. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Φίξ τώρα στην επίθεση. Έκανε την κίνηση ο Αγρεύεις και πήρε. Τον έχασε για λίγο ο Μακρύς. Αλλά η εκτέλεση είναι από την πλευρά του Αγρέβη, ενώ συνέχεια ο Κούρος είναι αυτός που έκανε το φάουλ, ενώ έχουμε και διακοπή η πρώτη στο σημερινό μάτς για time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out των Gangsters, οι οποίοι τώρα βρίσκονται στην επίθεσή τους. 7-5 το σκορ. Και όπως αναμενόταν από το ξεκίνημα, έχουμε δυνατές μάχες εντός παρκέ. Είπαμε ότι σήμερα πρόκειται για ένα παιχνίδι κόντρα σε δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Κατοχή παραμένει στους Gangsters, όπως δείχνει ο ρέφερι. Οι οποίοι έχουν τώρα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Τσιάτσιος πάει στην επαναφορά. Ο Νιφόρας ζήτησε και πήρε. Φορά συνεχίζει άσου τον Τσιάτσιο. 6 δευτερόλεπτα, 5 βήμα πίσω από τον Τσιάτσιο. Στο σίδερο η μπάλα μαζεύει ο Μακρύς. Ένα μακρινό επιθετικό rebound. Και πάλι Τσιάτσιος. Και ίζει. Το φάουλ τώρα το οποίο το έκανε ο Κοκολάκης. Τέταρτο ομαδικό αυτό των Fix. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι γηπεδούχοι. Να φάουλ από εδώ και πέρα και για τις δύο πλευρές. Θα είναι βολές στα τελευταία 4 λεπτά που έχουμε ακόμα στην πρώτη περίοδο. Από το ύψος των βολών θα βρει σίδερο. Μάζεψε ο Πλερανίτης. Σεΐζης. Και ο Χατζής.
δεν σε αφήνει έξω. Σε ίσως προσποιείται. Θέλει να βρει λίγο χώρο, έχει 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να εκτελέσει, αυτό θα κάνει, δεν μπαίνει το καλάθι. Η μπάλα στα χέρια του Λάιου. Φόρας. Καθή πάσα η οποία δεν πέρασε. Και πάλι γρήγορα, γρήγορα η Φίξ στην επίθεση. Σε ίσως η Ρέμικα από την κατάσταση. Κρατάει τώρα, έχει μπροστά του τον Λάιο. Το Πολάκη θα το πάρει από το πλάι, πιεζόμενος. Βγήκε το αμυντικό rebound. Γιάννης κατεβάζει. Ωραία, πάσα του για τον Λάιο, κλείσαν αμέσως τρεις. Γιάννης αριστερά. Λάιος πήρε και εκτέλεσε από μέση απόσταση. Δεν μπήκε όμως το καλάθι. Τελευταίος ακούμπησε ο παίκτης των Gangsters, ο Σάιτης. Από εκείνον κατέληξε εκτός η μπάλα. Έχουμε τώρα αλλαγή για τους Φίξ, ο Αγρέβης, επιστρέφει το μάτς στην θέση του Χαμπεσί. Ενώ έχουμε αλλαγή τώρα και για τους Gangsters, στον Πάγκο Τσιάτσιος. Στο μάτς πέρασε ο Γραφιαδέλης. Πιεζόμενος πήγε σε μια προσπάθεια, δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Η φόρα τώρα για τους Gangsters. Και πάλι μια επιχειρήση να σκάσει πάσα. Και πάλι όμως κόπηκε από την άμυνα των Φίξ. Για τους οποίους επιστρέφει τώρα ο Κούρος. Και ο Σέιζης πέρασε στον πάγκο για να πάρει την θέση στο βαρχείο ο Καλπακίδης. Πάμε, 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 πάντος, πάντος. Μαρκόπουλος από τα δεξιά. Μπράβο, μπράβο. Θα πέτει στο καλάθι, Αγρέβης μάζεσε. Καλπακίδης. Μπαλάξει στον Αγρέβη. Και πάλι Καλπακίδης γυρίζει την μπάλα στην επίθεση των New York Knicks. Απανωτές προσποιήσεις, δεν έρχεται το καλάθι όμως. Για τους γηπεδούχους, κόντρα σε δύο. Προσπάθησε ο Πλατανίτης, δεν τα κατάφερε ούτε τώρα. Βάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου. Λάιος θα εκτελέσει λίγο πιο πίσω από τη βολή. Σαΐτης στο επιθετικό rebound. Πάει προς τα μέσα, προσποιείται μπροστά από τον Αγρέβη και θα πετύχει το καλάθι για το 7-7. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον παίκτη των Gangsters. Ο Κολάκης. Κάχνε την πάσα για τον Πλατανίτη, πέρασε. Πλατανίτης πάει προς τα μέσα με τα αριστερό, καλάθι και φάουλ. Πήρε την προσπάθεια πάνω τον Πλατανίτης. Έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. 9-7 πλέον, ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πλατανίτης ήδη στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει την μία βολή. Αστοχή όμως, ο Νιφόρας πάλεψε, από τα χέρια τα δικά του κατέληξε εκτός η μπάλα και έτσι οι New York Knicks παραμένουν στην επίθεση. Ενώ έχουμε διακοπή τώρα για ακόμα ένα time out. Κυριάκο, με τα όλα! Οι New York Knicks ασχολείται παραμένουν στην επίθεση, Πλατανίτης. Και πάλι θα πάει σε μια όμορφη κίνηση, αυτή τη φορά δεν θα τελειώσει καλά. Και η δεύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων θα καταλήξει άστοχη. Μαρκόπουλος τώρα. Ενώ μπήκαμε στην τελευταία 48 δευτερόλεπτα, Νιφόρας για 3 είναι το σουτ, δεν μπαίνει όμως. Νέα ευκαιρία, αστοχή και ο Γιώργος ο Λάιος. Κούρος ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει στην άλλη πλευρά. Λατανίτης. Ψηλός ρυθμός στο μάτς.
Πήρε ο Αγρέβης, Καλπακίδης, θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει! 12-17. Πρώτο καλάθι του Καλπακίδη και είναι και τρίποντο. Μαρκόπουλος. Τα αριστερά σε στον Γιώργο Τολάιο. Διείσδυση, πολύ ωραίο ανάποδο λέει από τον Δέχτον Γκάνξερς, ο οποίος πρόλαβε και τον ρολόι. Πολύ ωραία κίνηση του Γραφιαδέλη, ο οποίος θα γράψει το 12-9, με το οποίο ολοκληρώνεται και το πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ και πάλι για να μπούμε στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε New York Knicks και Gangsters. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε. Καλάθι του Γραφιαδέλη, ο οποίος έγραψε το 12-9. Αυτό το σκορ ξεκινάμε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Σαΐτης. Τέρια συγκρούστηκε εκεί στον Αγρέβη και έκανε βήματα τελικά. Κοκολάκης τώρα οργανώνει. Αγρέβη του δίνει και πάλι χέρι με χέρι. Καλπακίδης. Από το ίδιο σημείο που ευστόχησε νωρίτερα το χάσε τώρα. Και η μπάλα είναι για τους Gangsters. Και είναι έτοιμος να επιστρέψει στο παρκέ για τους New York Knicks. Ο Κούρος θα καθίσει στον πάγκο. Κιάτσιος. Μιχώρας. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον Κοκολάκη, ο οποίος έκλεψε. Λατανίτης, πες με πλάτη. Προσποιείται μπροστά τον Σαΐτη. Το χάνει ο ίδιος, ο Σαΐτης παίρνει το rebound. Πες με τον Σιάτσιο. Βρίσκει μπάλα στο πόδι του, θα βρεθεί και στο παρκέ ο Πέστον Γκάνκτερς. Πολλά κορνιά στο έδαφος, βρήκε έτσι την ευκαιρία ο Γραφιαδέλης να σκοράρει για το 12-11. Σεΐζεις τώρα. Πέρασε, βρήκε λίγο χώρο. Θα πετύχει το καλάθι, όχι. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Πήρε ωστόσο το φάουλ από τον Λάιο. Παραμένει το 12-11 στο σκορ. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι από το ζευγάρι των βολών του Σέιζι. Πάει στην πρώτη, 13-11. Σέιζι τώρα έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση. Μέσα και αυτή. 14-11 το σκορ. Πάμε, πάμε, πάμε! Σιάτσιος. Γραφιαδέλης. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο ρέφερι. Καθώς το φάουλ έγινε πριν πάρει τα βήματα ο Γραφιαδέλης, έτσι. Το πρώτο ομαδικό των, το δεύτερο ομαδικό των Knicks θα είναι βολές για τους Gangsters. Η μπάλα πάει στο πλάι. Μιχώρας. Ανισταυρωτή. Νέο φαουλ των γηπεδούχων. Το έχει κάνει ο Κοκολάκης αυτή τη φορά. Δύο αλλαγές τώρα για τους New York Knicks. Πολέτσος. Το μάτς και ο άλλος δεν έχω προλάβει ακόμα να δω το νούμερο, πρέπει να είναι ο Χαμπεσής. Ενώ έχουμε και τρίτη κίνηση για τους γηπεδούχους. Το μάτς πέρασε ο Χατζής. Ακόμα ένα φάουλο από την πλευρά τον Φίξ, λίγο έλειψε να σκοράρει και ο Νιφόρας, αλλά έχει δοθεί χαμηλά και αυτό το φάουλ.
Δεν θα μετρούσε ακόμα κι αν έπαινε το καλάθι. Τέταρτο ομαδικό νωρίς στην δεύτερη περίοδο για τους γηπεδούχους. Νηφόρας πήρε και εκτέλεσε αμέσως 14-13. Θεΐζεις τώρα. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι. Αγρεύεις του δίνει το screen. Κάνει την τρίπλα λίγο ο Θεΐζεις, ο οποίος ζητάει και παίρνει και πάλι. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Πίξ. Χατζής, κορμί προς τα μέσα, στοχή όμως στο τελείωμα. Γιάκιος. Πήρε ο Νηφόρας αριστερά. Με το δεξί θα σκοράρει, 14-15 προβάδισμα για τους Γκάνγκστερς. Θεΐζεις. Βγήκε, πήρε τώρα ο Χατζής. Σκρίν από τον Αγρεύη, μπαλά στη γωνία, εκτέλεση για τρεις, άστοχη όμως, δεν ήταν καλή. Από τον Νεκολέτσιο, αλλά ο Αγρεύης έχει τη δεύτερη ευκαιρία για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Εκεί, πάρτε, πάρτε, πάρτε! Κιάτσιος. Κάνε την κίνηση ο Νηφόρας, δεν έφτασε και η μπάλα. Τώρα θα γίνει αποδέξη της πάσας, αδύναμο με το τελειωμά του, έρβολη προσπάθεια και η μπάλα στα χέρια του Σέιτζη. Χατζής. Μπάλα στη γωνία, ακόμα ένα σούτ που επιχειρεί από το πλάι ο Κολέτσιος. Ακόμα ένα εκθετικό rebound και ακόμα ένα γαλάθι αυτή τη φορά. Στην δεύτερη ευκαιρία του Αγρεύη. 18-15 πλέον. Στην 3 για τους Πίκς. Θα κοπεί ο Λάιος. Πολύ καλή άμυνα εδώ των γηπεδούχων και συγκεκριμένα του Αγρεύη. Ο οποίος δεν επιτρέπει στον Λάιο να πετύχει κάτι. Ενώ ο έτερος Λάιος ο Βασίλης θα περάσει τώρα στο μάτι. Πλατανίκης, επιστρέφει στο παιχνίδι επίσης για τους New York Knicks. Λίγο να γίνει το λάθος, Λάιος κράτησε στα δεξιά. Κάθισε έξω. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Μπέστον Γκάντσερς, από τον Γραφιαδέλη, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ νούμερο 2 για τους φιλοξενούμενους. Έξι λεπτά ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Θεΐζεις, έχασε την ισορροπία του. Δεν έχουμε και πόδι, έτσι αλλάζει χέρια η κατοχή. Μπερδεύτηκε εκεί στην προσπάθειά του να κάνει τρίπλα ο Paxton Fix. Έχασε την ισορροπία του γιατί δεν έκλειτωσαν και το λάθος οι γηπεδούχοι. Νηφόρας τώρα. Λάιος, άστοχος Βασίλης Λάιος, πήδηξε ψηλότερα και πήρε το rebound. Συνεργάζεται με τον Γραφιαδέλη, καθαρή άμυνα. Θεΐζεις, τεχνική ποινή στον πάγκο των Γκάνγκστερ. Ο coach νομίζω. Κάτι φαίνεται να είπε στον ρέφερι. Και έτσι έχουμε μία βολή για τον Σέιζι. Αστοχή όμως από την προσπάθειά του από τη γραμμή. Η μπάλα πάει πίσω τώρα. Στην επαναφορά οι γηπεδούχοι. Είπαμε μπροστά από το κέντρο. Οπότε θα γίνει η επαναφορά των Φίξ. Πήρε ο Σέιζης. Τα 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Φίξ. Πλατανίτης. Μπαλά έφτασε στον Χατζή. Την επιλογή αυτή είναι ο Χαπεσής.
Χατζής πάει μέχρι το lay-up, θα στοχίσει όμως. Λάιος. Λιπάσα η οποία έφτασε στον Τσιάτσιο. Ραφιαδέλης είναι μόνος του, εκτελεί για τρεις. Δεν μπαίνει το καλά στο τρίον πόντων. Τσέιζης. Πλατανίτης. Τροπολέτσος. Πρόλαβε και ο Πλατανίτης. Γύρισε τώρα για να ξεφύγει από τον Ραφιαδέλη. Δεν μετράει το καλά του, λέει ο ρέφερης. Παρά τους πανηγυρισμούς και από την κερκίδα και από τον πάγκο των γηπεδούχων, το φάουλ έχει γίνει χαμηλά. Ο Αρκόπουλος και ο Καραμποϊκής επιστρέφουν στο μάτι για τους γκάνγκστερς. Γιώργος Λάιος και Γραφιαδέλη στον πάγκο. Σέιζ τώρα στην επαναφορά για να βάλει μέσα την μπάλα. Ροχατζής. Χατζής μπροστά του ο Λάιος, ποιος τον παίζει καλή άμυνα. Βρήκε όμως το σούτ ο Χατζής, ο οποίος πήρε και το επιθετικό rebound ο ίδιος. Με ένα χαστούκι η μπάλα κατέληξε έξω και στα χέρια του Σέιζ. Ποιος έχει 7 δευτερόλεπτα τώρα. Στο έδαφος ο παίκτης των Gangsters. Ωραία η πάσα, εξαιρετική, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Όπως και να έχει η κίνηση του Σέιζι ήταν τρομερή. 4 και 10 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Σκορ στο 18-15, προβάδισμα τώρα για τους Φίξι, οι οποίοι είναι μπροστά με τρεις πόντους. Διάσιος με τα αριστερό. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Πλατανίτη και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή. Μάλιστα συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά από τους γηπεδούχους, για τους οποίους πέρασε τώρα στο μάτσο ο Κουκολάκης. Τσιάτσιος. Πάλι την πρώτη. 18-16. Βάζει και την δεύτερη. 18-17. Σέιζης τώρα. Τον πιέζει ψηλά ο Τσιάτσιος. Παρότι βρε, παρόλο που βρέθηκε στο παρκέ, βρήκε την πάσα ο Σέιζης. Χατζής τώρα. Αφή η μπάλα τον Χατζή, πήρε ο Κοπολάκης. Έτσι συμφωνείται, Καραμποϊκής. Νιφόρας άφησε στη γωνία, Τσιάτσιος πελαπάει προς τα μέσα. Θα χαλάει όμως το τελείωμα, Χατζής κατεβάζει τώρα για τους Φίξ. Αφήνει στον Σέιζη, ο οποίος ανέβασε ταχύτητα, βρήκε την πάσα, ήρθε και το δίποντο. Αρκόπουλος δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι. Τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Σέιζης. Μπροστά του ο Καραμποϊκής. Σέιζης στα 4 δευτερόλεπτα θέλει να πάει σε μια προσωπική προσπάθεια. Η μπάλα βρέθηκε στα χέρια του Πλατανίτη, ο οποίος εξέλεξε. Για 2 είναι το σουτ. 22-17. Στα 2 δευτερόλεπτα εκτέλεσε ο Πλατανίτης. Δεν έρχεται η απάντηση από την πλευρά του Καραμποϊκή, ο οποίος είχε και χώρο και χρόνο. Αντίστορα. Συν 5 για τους Βίξ, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Πλατανίτης θα περάσει αναγκαστικά εκτός. Αυτός φαίνεται να έχει χτυπήσει. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out.
επιστρέψαμε έπειτα από το time out των Gangsters, οι οποίοι έχουν δει τους αντιπάλους στην Αθήνα, έχουν μια μικρή διαφορά 5 πόντων σε αυτό το σημείο. 2 και 15 ακόμα να πούμε πριν την διακοπή του ημιχρόνου. Μας απόπηκε όμως αφού βρήκε στα πόδια του Λάιου. Έτσι πάλι παραμένει στην επίθεση των γηπεδούχων. Κουβολάκης στην επαναφορά. Περιμένει τις κινήσεις, θα πασάρει όπως ένα αντίπαλο. Η χώρα τώρα στον ευθυνδιασμό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει καλά τη φάση. 22-19. Και πάλι στους 3 η διαφορά. Ματζής θα το πάρει το σουτ. Δεν θα μπει όμως η μπάλα, παρότι φάνηκε ότι θα πήγαινε μέσα. Θα φτιάξει στην συγκεκριμένη φάση ο παίκτης των γηπεδούχων. Νικόρας τώρα. Ταλαιπωρεί εκεί την άμυνα. Θα πάρει και προσπάθεια, θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Τρομερή κίνηση. Τρομερή προσωπική ενέργεια από τον παίκτη των Gangsters. 22-21 πλέον. Και άμα ευστοχής και στην βολή μπορεί να φέρει το μάτι θα ίσα. Σέιζης επιστρέφει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Την ώρα που ο Νιχώρας ετοιμάζεται να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει και αυτή για το 22-22 το μάτς μετά από ώρα στην ισοπαλία. Ματζής. Λάιος είναι πάνω του. Λέβη εκεί πήρε ο Καλπακίδης. Αγρεύεις τώρα. Θέλει να παίξει με πλάτη 3 δευτερόλεπτα. Ζητάει ο Καλπακίδης για να εκτελέσει το 1 δευτερόλεπτο. Θετικό rebound για τους Πίξ. Ματζής πήγε πίσω από το ταμπλό εκεί να σκοράρει. Αν το βλέπαμε κι αυτό θα έκλεινα την κάμερα. Θα είναι τρομερό όμως να μπαίνει ένα τέτοιο καλάθι πίσω από το ταμπλό. Θα ήταν highlight. Γύρισε ο Λάιος και σκόραρε. Προβάδισμα για τους Gangsters. 22-24 διαχειρός Βασίλη Λάιου. Έρχεται το προσπέρασμα για τους φιλοξενούμενους. 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα είσαι κερδίσει το φαουλ. Το τέταρτο ομαδικό των Gangsters. Αν ένα φαουλ να δώσουν. Και το κάνουν τώρα. Τα 2 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ο Σέιτης θα έκανε όλα μόνος του. Δεν κατάφερε να πετύχει κάτι όμως. Αγρεύεις, αφήνει έξω. Τρίποντο, άστοχο. Κοκολάκι. 19 δευτερόλεπτα όλα για τους Gangsters. Μαρκόπουλος πήγε σε μια γρήγορη επίθεση και έκανε βήματα. Βιάστηκε εδώ ο Μαρκόπουλος, δεν είδε ότι οι Gangsters είχαν μια τελευταία επίθεση 20 δευτερολέπτων και τελικά οι New York Knicks θα είναι αυτοί που θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία στην δεύτερη περίοδο, η οποία θα γίνει έπειτα από το time out. Επίσης 15 δευτερολέπτων τώρα για τους New York Knicks, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 2-22-24 το σκορ. Daisies στα 8 δευτερόλεπτα. Τέλης κρατάει στα 5. Είναι έξω, αγρεύει 2 δευτερόλεπτα. Καλπακίδης για τον μπάζερ, μπίτερ, όχι! Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Δεν του έκανε το χατήρι εδώ και έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώνεται με το σκορ στο 22-24. Επιστρέψαμε εδώ στο Κάρβουνο για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. New York Knicks Gangsters 22-24. Με τους Gangsters να κάνουν το προσπέρασμα στο φινάλι της δεύτερης περίοδου.
για να ξεκινούν την τρίτη περίοδο όντας μπροστά. Αγρέβης πήρε την ωραία πάσα και βρήκε χώρο μπροστά του για να ισοπαρίσει. Ακόμα μια ισοπαλία από τις πολλές στο σημερινό παιχνίδι. 24-24 τώρα. Αρκόπουλος. Κιάτσιο και κάνει την κίνηση, πήρε στα δεξιά. Και πάλι στον Μαρκόπουλο, ο οποίος προσποιείται για να περάσει, του κάνει το φόλο σε Ίζης. Σε Ίζης, Βασίλης Λάιος, Πιάτσιος, Καραμποίσκης και Μακρύς. Κατά το Κάξτερς, ενώ όπως να λέγουμε σε Ίζη, Αγρέβη, Καλπακίδη, Χατζή και Χαμπεσί. Για τους Φίξ, Καραμποίκης από το πλάι. Λάιος εκεί βρέθηκε και νίκησε στον αέρα τον Σεΐζη. Τώρα που συντόπισε την κορυμπάντου και κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια. Στον νίκη το τρίτο φάουλ ανάξω καλά του Σεΐζη. Στην επαναφορά τώρα οι Gangsters. Μαρκόπουλος και εκτέλεσε κατευθείαν. Μάχη και Αγρέβη και Λάιου, νικητής ο Πέριστον Φίξ. Σεΐζης. Βγαίνει πάνω του τώρα. Ο Μακρύς. Αντίς έφτασε κοντά, κλείστηκε από δύο. Καραμποίκης. Λίγο να του καραμπώσει την μπάλα ο Αγρέβης. Κράτησαν όμως οι Gangsters, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Λάιος βρήκε λίγο χώρο από τα αριστερά. Συγκρούστηκε και με τον αντίπαλό του, δεν κατάφερε κάτι. Σεΐζης τώρα. Ο Πακίδης είναι στα αριστερά. Πάλι Σεΐζης, Αγρέβης του δίνει το screen. Σεϊσμένη με τον Μακρύ, κάνει το βήμα στο πλάι, εκτελεί για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Καραμποίκης. Κερδίζει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των New York Fix. Είναι ο Λάιος. Συνεχίζει να τα λέει με τον ρέφερι. Για την φάση νωρίτερα στην άλλη πλευρά. Είναι επίσης των Gangsters. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι μας, ενώ διανύσαμε το πρώτο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ισόπαλο το σκορ, 24-24. Καραμποίκης. Ο Λάιος, ο οποίος στέκεται από κοντά και θα σημαδέψει στο 24-26. Σεΐζης, προσπάθει να τον πιέσει ο Μαρκόπουλος, πήρε ο Χατζής. Στην πλάτη τώρα γυρίζει ανάμεσα από δύο, δεν θα σκοράρει, Αγρέβης. Δεύτερη ευκαιρία για τους Φίξ, η οποία θα φέρει αποτέλεσμα 26-26. Αγρέβης βγαίνει νικητής σε ακόμα μια μονομαχία κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Και ισοφαρίζει ξανά. Εδώ χάθηκε η μπάλα από τον Λάιο. Η κατοχή παραμένει στους Gangsters όμως, οι οποίοι έχουν 13 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Αρκόπουλος. Λάιος. Στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Μάχε το μόνος του κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Και τελικά οι Φίξ θα καθαρίσουν το rebound. Σεΐζης τώρα. Αρκόπουλος φυλά να τον πιέσει. Ο Καλπακίδης και άκουσε κατευθείαν στον Αγρέβη, ο οποίος θέλει να αποστάρει. Μακρύς απλώνει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Gangsters. Τρία υπενθυμίζω. Έχουν οι Φίξ. Μπαλά κλασικά στα χέρια του Σέιζη. Ο οποίος τώρα βλέπει τον Μαρκόπουλο να πέσει καλή άμυνα. Θα βρεθεί όμως κοντά για να εκτελέσει με το αριστερό lay-up. Δεν μπήκε το καλάθι, κέρδισε όμως το φάουλ.
και δύο βολές από τον αντίπαλό του. Δεύτερο ομαδικό τώρα για τους Άστρους. Στο μάτς Πλατανίτης και Κολέτσος. Τους γηπεδούχους. Ενώ ο Σέιτς ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Τι χάνει. Θα ήταν για τους καλή πρώτη εκτέλεση. Τώρα ετοιμάζεται και για την δεύτερη, την οποία και θα βάλει για το 27-26. Με τους δύο τον Σεΐζη. Ένας πόντος χωρίς τώρα τις δύο ομάδες. Κάτσιος θα εκτελέσει για δύο. Λάιος στο επιθετικό rebound. Δεν μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος. Άρχισε στον μακρύ, ο οποίος έμεινε μόνος του και εκτέλεσε για τρεις. 27-29. Σε ίδιες τώρα. Συνεχίζει ο ίδιος. Αλλά έφτασε έξω. Τρίποντι. Εκτέλεση άσοχη όμως από τον Κοπολάκη. Μαρκόπουλος τώρα έφυγε γρήγορα στην άλλη πλευρά. Προσποιήθηκε και ωραία και άφησε έξω μακρύ, το έβαλε νωρίτερα, θα το κάνει και τώρα, όχι. Έχει χτυπήσει ο Μαρκόπουλος, γιατί έχουμε και το στήριγμα για την διακοπή. Δεν δείχνει να είναι κάτι το σοβαρό. Αλλά καλού κακού θα τον αποσύρουν. Ο Γραφιαδέλης, ένα στόμα στην θέση του. Ο Τσβρίλης τώρα ζητάει να πιέσουν ψηλά οι παίκτες του. Όμως κατέβαζε ο Σέιζης χωρίς να τον παρεμποδίσει κάποιος. Αγρέβης. Έγινε το κλέψιμο, δεν ολοκληρώθηκε όμως, παλεύει ο Κοκολάκης. Η κατοχή τελικά είναι για τους γκάνγκστερς. Κάποιος τον Λάιο το σκέφτηκε για λίγο, εκείνος το πήρε το σούτ, το έβαλε όμως. Σέιζης. Πάλα πέρα στον Πλατανίτη, ο οποίος ξεφεύγει ωραία από τον Γραφιαδέλη και φτάνει μέσα στο lay-up για το 29-29. Νέα τεχνική ποινή στην πλευρά των Gangsters. Ο Γραφιαδέλης θα τη δεχτεί. Και φτάνει πλέον και τα τρία φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Κοκολάκης από την πλευρά των Φίξ για να εκτελέσει την μία βολή. Και θα βάλει την ομάδα του μπροστά ξανά, 30-29. Κάτσιος. Κάτσιος βρήκε τον Γραφιαδέλη στην κορυφή, εκείνος ωραία η κίνηση, σπάσιμο της μέσης, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα η καλή προσπάθειά του. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο και το τέρμι καλά κρατεί εδώ στο Κάρβουνο, 30-29, απόσταση ενός πόντου μόλις για τους Φίξ. Αγρέβης θα το πάρει το τρίποντο και το βάζει! 33-29. Είχε αφοβεπίδηση στην συγκεκριμένη πάσα Αγρέβης. Πήρε το σουτ και το αποτέλεσμα ήταν θετικό για τους Φίξ, ενώ συνέχεια θα κάνει το φαουλ στον Τσιάτσιο, παίξει τον Φίξ. Ενώ ο Γιώργος Λέος και η Νιφόρας επιστρέφουν το μάτσα για τους Άσπρους. Συν 4 πλέον η γεπεδούχη έπειτα από την τρίποντη εκτέλεση του Αγρέβη. Κέρια να μειώσει τώρα εδώ ο Τσιάτσιος. Θα βάλει την πρώτη. 33-30.
Και ζούσε τελεί και την δεύτερη μέσα και αυτή 33-31. Τώρα έχουμε πίεση ψηλά από τους φιλοξενούμενους. Θέλεις να πέρασε το κέντρο. Αγρεύεις. Και πάλι Θέλεις. Αγρεύεις και ακόμα ένα τρίποντο. Δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όπως πριν. Αυτή τη φορά η εκτέλεση του ψηλού. Γιάτσιος τώρα. Γιάτσιος άσε στον Λάιο, ο οποίος με το δεξί θα φτάσει σε μια εκτέλεση 33 όλα. Βασίλης Λάιος παίρνει και πάλι το μάτι στα ίσα 3-25 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Σέιζης πέρασε από τον Γιάτσιο. Μπάλα στον Πλατανίτη, ο οποίος προσποιείται και πάλι Σέιζης. Γωνία. Είναι ο Κολέτσος, ο οποίος προσπάθησε να βρει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Γιάτσιος κρατάει. Αγρεύεις εκεί και πάνω του, έχουμε φάουλ. Είναι το πέμπτο αυτό τον Φίξ. Πολλές τώρα για τον Τσιάτσιο, ο οποίος μπορεί να δώσει ξανά το προβάδισμα στους γκάγκστερς. Πάρα πολλές συναλλαγές στο προβάδισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα σειρά των γκάγκστερς να περάσουν μπροστά, 33-34. Κάνει την δεύτερη, παραμένει το 33-34. Πιέζεται όμως ο Αγρεύης. Πλατανίτης βρέθηκε στην άλλη πλευρά. Πέρασε και το κέντρο στο τσακ. Πάσε στον Κολέτσο. Πλατανίτης έχει βάλει πλάτη τον Λάιο. Περνάει ωραία κόντρα σε δύο πήγε. Δεν κατάφερε όμως να κερδίσει κάτι. Λάιος. Μυρωτσιάτσιος για να κατεβάσει. Φόρας. Επομένως πάνω το Κοκολάκης, Λάιος βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει για 2, 33-36. Και πάλι ο Βασίλης Λάιος δίνει τη λύση στην επίθεση των Γκάνστερς και στέλνει την ομάδα του πλέον στο συν 3. Χατζής, δεν πήρε το σουτ, άφησε δίπλα στον Κοκολάκη. Αγρεύεις, έχει όρθιο το βλέμμα του και πάλι μπάλα στον Χατζή. Στα 4 δευτερόλεπτα η επίθεση των Φίξ. Με δύο μπροστά του πήρε ένα σκοτωμένο σου το παίρνει στον γηπεδούχον. Γιάτσιος, Ρολάιος. Ηρεμή τώρα η κατάσταση στην επίθεση των Γκάνγκστερς. Πάνε σε σετ παιχνίδι. Νιχώρας πάει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει απάστοχο όμως. Ο Κολάκης αυτή στον Χατζή. Αγρεύεις. Πάσα δεν πέρασε, επέκλεψε ο Τσιάτσιος, ο οποίος φεύγει στον εφηδιασμό γραφιά Δέλτα, σχορίνε και θα σχοράρει στο transition 33-38. Το momentum είναι με τους Γκάνγκστερς αυτή τη στιγμή και καλούν time out οι New York Knicks για να σταματήσουν αυτή την αντεπίθεση των αντιπάλων τους. Ένα σερί 9-0 έχουν καταφέρει να κάνουν οι Γκάνγκστερς στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Πλέον βρίσκονται μπροστά με 33-38. Βασίλης Λέιος, Γιάτσιος και Γραφιαδέλης, οι πρωταγωνιστές αυτής της αντεπίθεσης. Τον Άστρο, ενώ από την άλλη οι New York Knicks ψάχνουν να βγάλουν αντίδραση σε αυτό το επιθετικό ξέσπασμα των αντιπάλων τους. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Χατζής θα πάρει το τρίποντο και φτωχή! 36-38. Ανάσα μετά από ώρα για τους Φίξ. Πιέζει,
Θα γίνει το κλέψιμο, όχι. Γραφιαδέλης κάτσε. Νικόρας για την απάντηση, η οποία θα έρθει. 36-41. Άμεση απάντηση διαχειρός Νικόρα για τους γκάνγκστερς. Υπόκληση τριών δευτερολέπτων στα δύο χρονόμετρα. 13 τώρα για την επίθεση των Φίξ. Χατζής. Κρατάει. Να δούμε τι θα κάνει. Αφήνει στον Αγρέβη, ο οποίος εκτελεί για δύο. Αδύναμο το σουτ. Πυρολάιος ψάχνει γύρω του, δεν μπορέσαν να εκτελέσουν. Να βγάλουν μια τελευταία επίθεση. Γκάνγκστερς και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 36-41. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς ανάμεσα σε New York Knicks και Gangsters. 36-41 δείχνει τώρα το σκορ. Οι Gangsters να κάνουν ένα πολύ καλό 3ο δεκάλεπτο. Ο Νικόρας θα προσπαθήσει στο τρίποντο με τους Λάιο, Κάτσιο και Γραφιαδέλη να πρωταγωνιστούν. Ενώ ο Νικόρας θα πάρει ακόμα ένα σουτ, θα το βάλει. 36-43 για δύο ήταν το σουτ του Νικόρα. Λέουν η διαφορά στους συν 7 για τους γκάνγκστερς. Χατζής, δεν έρχεται η απάντηση, κακό το σουτ από τον παίκτη των Φίξ. Κούρος πίεσε, δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Έχουμε παρατήρηση τώρα στον πάγκο των γκάνγκστερς. Πυρώνει φόρας. Και κατεβάζει τώρα για τους άσπρους. Ωραία συνεργασία με τον Γιώργο Λάιο. Επίσης παραμένει στα χέρια των Γκάτσο, στα λάθη για φάουλ από τον Σαΐτη. 36-45 πλέον. Οι Γκάνγκστερς δείχνουν να πατούν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και αυτή την στιγμή η διαφορά φτάνει στο σύν 9. Με τον Σαΐτη, ο οποίος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, να μπορεί να στείλει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Ο Σαΐτης θα έρθει στο συν 10. Λάιος παίρνει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει κιόλας. 36-47. Πολύ κακή αντίδραση από την άμυνα των Φίξ και οι Γκάνγκστερς πλέον στο συν 12. Συν 11, με συγχωρείτε. Πατάει γραμμή τώρα ο Χατζής. Πανηγυρισμοί στην πλευρά των Γκάνγκστερς, οι οποίοι έχουν ψυχολογία αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Ο Κούδος θα κάνει το φαουλ στην επαναφορά επάνω στον Ιφόρα. Έχει ρομαντικό αυτό τον γηπεδούχον. Ιφόρας. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την παράδοση του αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή πλέον είναι για τους Φίξ ξανά. Λατανίτης πήρε για να περάσει το κέντρο, άφησε χέρι με χέρι στον Σεϊτζη, ο οποίος οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Κούρος θα βρεθεί στο παρκέ και πάνω στο πόδι του Λάιου, ο οποίος του δίνει και το χέρι. 8 και 10 ακόμα στην αναμέτρηση, 36-47, υπερθυμίζω το σκορ. Συν 11 για τους γκάνγκστερς. Αυτή η επαναφορά, να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Ο Λάιος ακόμη σε τελευταίος νομίζω,
Ναι, η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Θα γίνει το λάθος όμως από την πλευρά, όχι. Σε γελάστηκα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Πίξ. Χατζής. Πέρασε. Δεν τελείωσε καθόλου καλά όμως την φάση. Ράιος. Τρίποντο, ο Νιφόρας είναι μόνος του. Επιθετικό rebound του Σαΐτη, ανάμεσα από δύο, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Χατζής. Πιέζεται, έχουμε φάουλ τώρα από τον Γλαφιαδέλη. Φάουλ νούμερο 2 και για τους γκάνγστερς. Μαρκόπουλος σηκώνεται από την πλευρά των άστρων. Να δούμε τι θα καθίσει στον πάγκο. Ο Γλαφιαδέλης. Αφήνω τη θέση, παίρνει ο Μαρκόπουλος. Ενώ αγρεύει τώρα, περνάει στο μάτι για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Αμπεσής. Πες με τον Αγρέβη. Λατανίτς πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα όμως το σούτ του Αγρέβης. Του δίνει και πάλι ο ίδιος, θα πάει λίγο πιο κοντά αυτή τη φορά. Και πάλι όμως δεν θα καταφέρουν κάτι φίξ. Και τρίτη προσπάθεια. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ από τους γηπεδούχους. Συλλήπασα του Νιφόρα. Προσπάθησαν να βάλουν μια γρήγορη επίθεση εδώ οι Γκάνσοι, δεν τα κατάφεραν. Καθώς η πάσα του Νιφόρα για τον Γιώργο Λάιο δεν ήταν και τόσο καλό. Σέιζης είναι η συνέχεια στο μάτς, 7 και 10 ακόμα. Ωραία η πάσα του για τον Πλατανίτη, εκείνος με τα αριστερό. Λίγο έλειψε να σκοράρει. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Μαρκόπουλο. Στη γραμμή τώρα παίξει τον Φίξερτες έπειτα από το τρίτο ομαδικό. Ο φάουλ των Γκάνγστερς. Άστοχος όμως. Στην πρώτη. Λατανίτης έτοιμος για την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Βιάστηκαν όμως να μπουνε στο ζωγραφιστό οι παίχτες των Γκάνγστερς. Έχουμε επανάληψη στην βολή του Λατανίτη. Λατανίτης θα σκοράρει αυτή τη φορά. 37-47. Μαρκόπουλος. Πάρτε, εκεί, εκεί. Αντίς μπροστά ο Λέος να του δώσει το σκριν. Σαΐτης. Μυρονιφόρας. Στέκεται, για δύο είναι το σουτ. Μακρινό επιθετικό rebound του Λάιου. Νιφόρας έκοψε, επέλεξε τον Βασίλη Λάιο. Ο οποίος θα εκτελέσει για δύο στο σίδερο, η μπάλα και έξω. Κούρος. 3-2, αριθμητικό πλέον έξω εδώ για τους Φίξ. Έχουμε φάουλ του Λάιου. Αλλαγές τώρα για τους άσπρους. Ο Στρατιός επιστρέφει στο μάτς. Μια αλλαγή βασικά είχαμε. Από την άλλη πλευρά ο Καλπακίδης. Πάντα ξαναπαρκιά για τους Φίξ. Κούρος τώρα στη γραμμή. Έχει την ευκαιρία στα χέρια του να ρίξει την διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο αριθμό. Μπράβο! 38-47. Κούρος τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη, την οποία θα χάσει. Κατοχή είναι για τους Γκάνγστερς, καθώς ο Χατζής βιάστηκε να μπει. Στους 9 από τους πλέον η διαφορά. 6-23 για τη λήξη του παιχνιδιού. Γιάτσιος, στον Σαΐτη.
ο οποίος έφτασε κοντά και σκόραρε κιόλας. 38-49. Χατζής, μπαλά έξω στον Σεΐζη, δίστασε εκείνο το ασπάρι. Μηφόρας, προσπαθεί να τον πιέσει, Κούρος, μπαλά στον Καλπακίδη, ο οποίος θα εκτελέσει από τη γωνία, δεν μπαίνει το καλάθι, Χατζής όμως πήρε ψηλά και ανανεώνει. Και πάλι ο Καλπακίδης το θέλει το σουτ, όμως και πάλι είναι άστοχος. Μαρκόπουλος. Αυτή στον Σιάτσιο. Λάει ως τα αριστερά. Μπάλα θα καταλήξει έξω στον Τσιάτσιο. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Είδε το ρολόι ο Τσιάτσιος και την εκτέλεση δεν την έβαλε. Κούρος άφησε τον Σεΐζη. Αν θέλουν να βγάλουν αντίδραση θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα. Η Φίξ εδώ. Ο Κούρος έχασε μέχρι το τέλος του δρόμου. 40-49. Και έχει και μια βολή να εκτέλεσει την συνέχεια ο παίκτης των Φίξ. Όπως έλεγα, αν θέλουν να βγάλουν αντίδραση Φίξ, θα πρέπει να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς η κλεψίδρα αδειάζει, 5-10. Ακόμα και το τέλος, από την άλλη, οι Gangsters καλούνται να διαχειριστούν αυτό το υπέρ τους προβάδισμα που έχουν χτίσει. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με συγχωρείτε, της τέταρτης περίοδου, όπου πήγαν τη διαφορά σε διψήφιο. Αστοχή ο Κούρος. Συμβολή παραμένει στους 40-49. Σκάτσιος για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Καλπακίδης. Αγρεύεις και από εκεί μπάλα στα χέρια του Ποκολάκη. Κούρος. Συγκρούστηκαν δύο παίκτες στο παρκέ. Κούρος και ο Σιάτσιος νομίζω είναι από την πλευρά του των Gangsters. Πώς πρέπει να έχει χτυπήσει. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Σηκώνει τώρα ο παίκτης των Gangsters με τη βοήθεια των συμπαικτών του. Κατοχή είναι για τους άσπρους. Νομίζω δεν έχει δοθεί κάτι στην φάση νωρίτερα. Απλά διακόπηκε το παιχνίδι καθώς είχαμε παίχτη πεσμένο. Και άτσιος τώρα. Και άτσιος συνεχίζει, αφήνει στον Ιφόρα. Ο οποίος στέκεται είναι για 2 το σουτ και το βάζει όμως. 40-51, 40-52 για 3 ήταν τελικά. Νηφόρα στέλνει και πάλι την ομάδα του στο σύν 12 και έχουμε το time out από την πλευρά των Φίξ. Συνέχεια στην δράση εδώ στο Κάρβουνο για 2 ήταν τελικά το σουτ. Νηφόρα νωρίτερα 40-51 στο σκορ. 4-16 ακόμα. Αλεύει ο Πλατανίτης εκεί κοντά στον Σαΐτη, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Λάιος, ο μέση απόσταση εκτελέσει, Κούρος μαζί στο rebound. Το θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του, επιστρέφει όμως η άμυνα των άστρων. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τους Φίξ. Ο Πολάκης τον Κούρο, ο οποίος πήγε εκεί κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, βρέθηκε και στο παρκέ. Ο Κόπουλος, Πυροσαΐτης, τσεκάρει τις επιλογές, θα αφήνει στον Τσιάτσιο. Είναι και το screen, με μας το πλάι για 2 το σουτ και εύκοφο. 40-53. Ουσιαστικές και εύστοχες επιλογές από την πλευρά των Gangsters, οι οποίοι κρατούν την διαφορά σε διψήφια νούμερα στις 13 πόντους τώρα. Αγρεύεις δεν μπορεί να μειώσει. Ο Μαρκόπουλος τώρα για τους Gangsters. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο
Αρκόπουλος γεννήσεις από τον Σαΐτ, ο οποίος ήρθε κοντά για να του δώσει το screen, πατώντας τη γραμμή ο Μαρκόπουλος, αδύναμο το σουτ και άστοχο. Ο Πολάκης τώρα, αυτός τον Καλπακίδη. Λατανίτης, στα 10 δευτερόλεπτα συνεργάστηκε με τον Αγρέβη. Σοτσάκ, εκεί δεν πήγε το καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο, η οποία τελικά θα φέρει τον Αγρέβη στην γραμμή των Βολών. Αυτό είναι και το πέμπτο ομαδικό από την πλευρά των Gangsters. Κούρος επέστρεψε στο μάτς για τους Φίξ, ενώ ο Αγρέβης αφήξε στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει στους 40-53. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη εκτέλεση. Θα την βάλει 41-53. Σεΐζης και Κοκολάκης έμειναν ψηλά. Κούρος τώρα πάει να πιέσει στο έδαφος, δύο παίκτες. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς, ενώ έχουμε και το κλέψιμο για τους Φίξ. Σεΐζης έφτασε κοντά, κερδίζει το φάουλ. Έχουμε νέες βολές για τον παίκτη των Φίξ, που είχε εκμεταλλεύτηκε για το κλέψιμο της ομάδας του. Είδε λίγα κόρμια πίσω στην άμυνα των Gangsters, προσπάθησε να χτυπήσει γρήγορα και τελικά θα βολευτεί με δύο βολές. 2 και 17 ακόμα, 41-53 υπενθυμίζω. Με τους Gangsters να έχουν ένα καλό προβάδισμα για αυτά τα τελευταία λεπτά. Και τώρα στη γραμμή. Κάνει την πρώτη. Παραμένει το 41-53 έπειτα από την πρώτη βολή του Σέιζη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι των βολών. Η Φίξ. Κιάτσιος. Εφόρας. Κολλημένος πάνω από τον Καλπακίδης. Ρολάιος, ο οποίος αφήνει στην γωνία εκεί όπου είναι ο Μαρκόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει, ήταν ανενόχλητος. Καλές προποθέσεις διάσετε εδώ για τον Μαρκόπουλο. Κούρος τώρα. Ψηλή πάσα. Με κανέναν αποδέκτη, λάθος εδώ σημαντικό από τους γηπεδούχους. 1-51 ακόμα στην αναμέτρηση. Και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους New York Knicks, οι οποίοι συνεχίζουν την πίεσή τους. Κιάτσιος άφησε στον Λάιο, πήρε εκείνο στην εκτέλεση και νομίζω πως αυτό το καλάθι είναι ένα από τα πιο καθοριστικά στην σημερινή αναμέτρηση. 41-55 και οι Gangsters είναι πλέον αγκαλιά με την νίκη. Όλες όμως τώρα για τον Σέιζη, μην βιαζόμαστε να μιλήσουμε. Ο Βασίλης Λαϊός πέρασε εκτός στην θέση του. Ο Μακρύς από την πλευρά των Gangsters. Σέιζης, ο οποίος νωρίτερα στόχησε και στις δύο, θα χάσει και αυτή. Θα βάζει και ίδιος με τον εαυτό του για αυτές τις χαμένες ευκαιρίες από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Χάνει και την δεύτερη, 0 στις 4 τις τελευταίες δύο φάσεις από τον Σέιζη. Μαρκόπουλος παίρνει ξανά και απέναντι τον Νιχώρα, ο οποίος θα περάσει με το δεξί, θα σηκωθεί, δεν θα ευστοχίσει. Το rebound θα καταλήξει στα χέρια των Φίξ. Σέιζης ωραία τρίπλα. Θα δεις αυτή στην γωνία. Πιέστηκε αλλά κράτησε ο Κοκολάκης και πέρασε και την πάσα για τον Αγρέβη. Νέο φόλο από τον Μακρύ αυτή τη φορά. Γραφιαδέλης και Γιώργος Λάιος τώρα έτσι το μάτς για τους άσπρους, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν την αίτη την πορεία τους στο πρωτάθλημα, θα φτάσουν στο 4-0. Αγρέβης θα βάλει την πρώτη βολή, 42-55. Μουσική.
Μέσα και η δεύτερη, 43-55. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό μόλις, Γραφιαδέλης. Φάουλ νούμερο 3 για τους Φίξ Ασέιζης, το έκανε. Είναι και το πέμπτο, δικό του μάλιστα έτσι. Θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Θέση του περνάει ο Κολέτσος. Συνέχεια με Μπουϊκή. Δεν βιάζεται τώρα, δεν υπάρχει λόγος διασύνη, 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει ο Καραμποϊκής. Μακρύς θα το πάρει από την κορυφή, δεν πήγε το καλάθι. Θετικό rebound από τους Gangsters, οι οποίοι παραμένουν στην επίκουση. Γραφιαδέλης. Έφτασε μέχρι μέσα, σπάσιμο της μέσα στον αέρα, δεν πήγε το καλάθι. Όμως θα ανανεώνουν ξανά τον χρόνο τους οι άσπροι, οι οποίοι θα πανηγύρισουν τη νίκη και στο σημερινό παιχνίδι. Καραμποϊκή θα στεθεί στο τρίποδο. Τώρα θα έρθει το rebound για τους Φίξ. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν νομίζω πως θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλ λοιπόν στο παιχνίδι με τους Gangsters να συνεχίζουν την αίτη πορεία τους να φτάνουν στο 4-0. Ενώ από την άλλη New York Φίξ θα πέσουν στο 1-2. Αυτά λοιπόν εδώ το κάρβουνο. New York Φίξ Gangsters 43-55.